Μια δράση που πέρα από την φιλανθρωπική της διάσταση φέρει στον πυρήνα της την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας που έχουν και οι Έλληνες. Ως προς την σπατάλη τροφίμων, εγκαινιάστηκε σήμερα στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων σε ένα χώρο που διέθεσαν τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πρόκειται για την Τράπεζα Τροφίμων, στην οποία θα συγκεντρώνονται προϊόντα από επιχειρήσεις λίγο πριν από την απόσυρση και την καταστροφή τους λόγω λήξης της ημερομηνίας κατανάλωσης. Είμαστε η πρώτη χώρα σε σπατάλη τροφίμων. Και αυτό είναι το ξύμορο, γιατί ολοένα και περισσότερο οι ανάγκες αυξάνονται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την αύξηση του κόστους ζωής στις μέρες μας. Και η πείνα είναι και αυτό ένα μέρος της κακοποίησης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που εμείς κάνουμε είναι και το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση και ζητούν βοήθεια, την οποία μέσα από αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν. Τα προϊόντα θα διανέμονται άμεσα σε φορείς που είτε δίνουν τρόφιμα είτε παρέχουν συσίτια σε αδύναμους συνανθρώπους μας, επιχειρώντας παράλληλα να γίνει ένα πρώτο βήμα για να σπάσει η αλυσίδα της σπατάλης τροφίμων που στη χώρα μας καταγράφει μεγάλα ποσοστά, την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν να έχουν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Νομίζω ότι θα ανταποκριθούν και ήδη έχουν ξεκινήσει και ανταποκρίνονται και οι υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και οι προμηθευτές μας. Και όλοι μαζί ισχύς εν τη ενώση να καταφέρουμε να κάνουμε ένα πολύ πιο συγχρονισμένο και εντατικό αποτέλεσμα για να είμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται στην Κρήτη. Αυτός είναι ο χώρος ο οποίος θα υπάρχει για να παίρνουμε, να παραλαμβάνουμε και να παραδίδουμε τα προϊόντα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Χαλκιαδάκης και ιδιαίτερα στη Χριστίνα Χαλκιαδάκη, η οποία ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά μας παραχώρησε αφιλοκερδώς αυτό το χώρο και όχι μόνο. Οι συμμετέχοντες έκαναν κάλεσμα σε όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις, προκειμένου το νέο εγχείρημα να έχει την επιθυμητή αποτελεσματικότητα και να καλύψει το δυνατόν περισσότερες ανάγκες ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Είναι διπλό το καλό, γιατί και θα μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων. Δυστυχώς, στο σούπερ μάρκετ είμαστε το 13% αυτής της σπατάλης. Το 60% όμως είναι τα νοικοκυριά. Οπότε, ιδιώτες, εταιρείες και εστιατόρια, ξενοδοχεία, όλοι μαζί που είναι υπεύθυνοι για το υπόλοιπο ποσοστό, θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε. Να επιστρέψουμε τη σπατάλη σε μη αυτονόητη δυστυχώς κάλυψη ανάγκης, πρωτογενούς ανάγκης στα νοικοκυριά της Κρήτης.